Άγιοι 335 επιτυχώντες τα τελευταία 8 χρόνια. 152 επιτυχώντες τη φετινή χρονιά. Φροντιστήρια Κορυφή. Φροντιστήρια υψηλών στόχων. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Πασχάλη Στεφάνου. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς έχουμε καταγγελία για μετακινήσεις εκπαιδευτικών, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στεφάνου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μωρίδη, σας και τηλεφωνικά σας. Εξηγήστε μας τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε, η σχολική χρονιά αρχίζει 11 Σεπτεμβρίου. Ξεκινά τα μαθήματα. Ναι. Άρα, θεωρητικά πρέπει να είναι όλοι εκπαιδευτικοί τη θέση του 11 Σεπτεμβρίου σε όλα τα σχολεία να είναι στελεχωμένα κατά δήλωση του Υπουργού και του Πρωθυπουργού μας. Καλά τώρα. Όπως φέτος. Ναι. Ωραία, εμείς λέμε δεν θα είναι 11 του μηνός, θα είναι στην πρώτη εβδομάδα. Γιατί γίνονται και μετακινήσεις. Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 21 Νοεμβρίου. Ναι. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σχολεία τα οποία δεν έχουν δάσκαλο πληροφορικής. Και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί άσχετα αν δεν στελεχώθηκαν όλα τα σχολεία την πρώτη εβδομάδα, στελεχώθηκαν πολύ αργότερα μετά τις 15-20 Οκτωβρίου. Ναι. Αλλά και αυτά που έχουν στελεχωθεί μετά τις 20 Οκτωβρίου τα σχολεία, αυτά και με καθηγητές αγγλικών, τουριστικούς αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών, πληροφορικής, στα μέσα της, ενώ διδάσκει ότι ο πληροφορικός αυτός είναι και στα σχολεία αυτά Μαυροθάλασσας, Συντοχωρίου και κάτω Ορεινής. Τον πήρα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, τον πήρανε και τον τοποθέτησαν πάλι σε ένα, νομίζω, γυμνάσιο λύκειο του Νομού Σερών. Πώς γίνεται αυτό? Με αποτέλεσμα αυτά τα σχολεία να μην έχουν εκπαιδευτικό πληροφορικό. Περιμένετε, κύριε Στεφάνου, πώς γίνεται. Κοιτάξτε, πώς γίνεται αυτό. Πώς τον πήραν πίσω, ήταν δανεικός αυτός ο εκπαιδευτικός? Ναι, κοιτάξτε, στην αρχή της χρονιάς υπάρχουν κοινές ειδικότητες στην Ευρωβάθμια και την Πρωτοβάθμια, ναι, οι οποίες ανάλογα αν μάλλον πλεονάζονται σε εκπαιδευτικό και στροβάθμια, δίνονται στην πρωτοβάθμια. Συνήθως το προσωπικό του είναι στη δευτεροβάθμια. Το προσωπικό της πρωτοβάθμιας είναι ελάχιστο πλεονάκι. Είναι μόνο δάσκαλοι στο όνομα το δικό μας, οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στη δευτεροβάθμια να διδάξουν. Εφόσον μετά από ένα μήνα, τους διέθεσε η διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια, μετά παρουσιάστηκαν κάποια κενά. Και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έγινε ότι είναι σωστό να ξαναπάει πάλι στο γυμνάσιο στο Λύκειο. Εντάξει, τώρα πάει είναι γελιότητες. Χωρίς εκπαιδευτικό. Περιμένετε. Πώς παρουσιάστηκαν αυτά τα κενά? Δηλαδή, πώς στην αρχή ήταν πλεονάζοντες κάποιοι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια δεν ήταν και ξαναγύρισαν? Κοιτάξτε, είναι συνήθιστα, υπάρχουν κενά, εντάξει, υπάρχουν αρρώσεις, υπάρχουν κυρίες, δεν είναι στο γραφείο δίπλα. Αλλά όταν όμως κάτι κάνει προγραμματισμό και σου λένε. Και σου λένε ότι έχουν, πλεονάζουν και δεν επιτρέπουν να έρθουν άνθρωποι από όλο το μούλι με απόσταση να καλύψουν τα κενά αυτά στην πρωτοβάθμια. Και σου η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας κάνει τον προγραμματισμό της και σου λέει ότι εγώ θα σε καλύψω. Ξαφνικά μέσα στη μέση της χρονιάς παρουσιάζουν σχολεία τα οποία δεν έχουν το επιτυχία. Ωραία, και τι γίνεται τώρα? Εμείς επισκεφτήκαμε τον Περιφερειακό Αρχηγητή. Μας έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα καλυφθεί το κενό αυτό. Βέβαια, έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες. Πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό, με αναπληρωτή? Με αναπληρωτή, μάλλον. Μα οι αναπληρωτές έχουν πάρει ήδη τις θέσεις τους στην πρωτοβάθμια. Την Παρασκευή που επικοινώνησα εγώ με την Περιφέρεια και την Κοινοτομή, είπε θα καλυφθεί με αναπληρωτή. Τώρα, φυσικά, όπως οι πληροφορίες λένε, δεν έχουν πιστώσεις άλλες οι αναπληρωτές. Έχουν μόνο για τα ΔΕΠ. Τα ΔΕΠ τι είναι? Τα ΔΕΠ είναι τα σχολεία για τους πρόσφυγες. Α, για τους πρόσφυγες. Τα οποία ακόμα δεν έχουν στελεχωθεί και αυτά. Έχουν περάσει 11 Σεπτεμβρίου. Οι πρόσφυγες ακόμα δεν πάνε στα σχολεία. Περιμένουν και αυτοί τους λήψεις των εκπαιδευτικών. Οι οποίες λένε ότι θα γίνουν το Δεκέμβριο. Όπα, τι μου λέτε τώρα. Μου το πάτε το κακό στο χειρότερο. Αλλάζουν εκπαιδευτικοί. Ενώ ήταν. Περίσευαν, μετά δεν περισσεύουν. Πέρα δόθε, πέρα κήθε. Για να καταλάβω λίγο, μήπως. Και προσέξτε, εμείς είμαστε σε ένα νομό. Ο οποίος έχει εκπαιδευτικούς αρκετούς. Στα άλλα μέρη της Ελλάδας δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Τα πράγματα είναι. Μήπως διαμαρτυρήθηκε ο ίδιος εκπαιδευτικός γιατί τον στέλνατε σε τρία χωριά απομακρυσμένα και ήταν ταλαιπωρία? Κοιτάξτε, ο εκπαιδευτικός αυτό τον. Κοιτάξτε, ένας εκπαιδευτικός μόνος δεν μπορεί να φύγει. Κάποιος τον παίρνει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, λοιπόν, και πρέπει να πάει κάπου να υπάρχει κάποιο κενό. Πάει σε ένα από τα υπάρχουν.
Ναι. Μέσα από την αίσθηση μας, ότι δεν μπορεί όταν διατίθεται από την περιφέρεια του χειροπραγματισμού, διατίθεται εκπαιδευτικού, τη μέση τη χρονιά να του παίρνουν και λένε αντικαλύπτεται. Ωραία. Ο διευθυντής εκεί στην περιφέρεια τι σας είπε, ότι. Ότι θα το δει το θέμα και. Τι να δει το θέμα. Δεν έπρεπε, εμένα προσωπικά μου είπε, ότι δεν έπρεπε ο περιφερειακός, ο κ. Περιφερειακός μου, δεν έπρεπε να μετακινηθεί ο εκπαιδευτικός. Όχι, δεν έπρεπε, αφού περίσσευε. Δεν έπρεπε. Αλλά όμως γίνεται με τη συγκατάθεσή του. Ναι. Ενώ περίσσευε δεν έπρεπε να μετακινηθεί, γιατί μπορεί να προέκυπτε μετά κοινά το κενά το Δεκέμβριο. Δεν μπορεί να γίνουν μετακινήσεις. Ωραία. Και και γιατί δεν έμεινε αυτός ο εκπαιδευτικός στα σχολιά που τώρα είχαν τακτοποιηθεί και που είναι τρία και προτίμησε ο περιφερειακός να τον πάει στο ένα σχολείο να καλύπτει. Δεν το ξέρω. Εγώ γι' αυτό κάναμε αυτή τη διαμαρτυρία και αυτή τη καταγγελία. Περίεργα μου τα λέτε όλα αυτά και επίσης μου λέτε ότι δεν έχει βγει και το θέμα με τους αναπληρωτές τους πρόσφυγες. Πρόσφυγες θα αργήσει πάρα πολύ. Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Και μάλλον δεν έχουν τον άλλο μήνα. Γιατί περιμένετε τώρα. Κοινό μυστικό είναι ότι αν είχα κονδύλια. Αν είχα κονδύλια, κύριε. Τι αν είχαν κονδύλια, κύριε. Δεν είχα βάλει το κατάλληλο προσωπικό. Τα κονδύλια για τους πρόσφυγες δεν τα δίνουμε εμείς. Ή αν τα δίνουμε εμείς, μας τα δίνει κάποιος άλλος και τα δίνουμε εμείς. Ένα λεπτό τώρα. Ή έχουμε δώσει την υπόσχεση ότι μπορούμε να τα καλύψουμε. Αυτό πάλι είναι άλλη ιστορία που ακουμπά τη γελιότητα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν πάει έτσι η παιδεία σε τούτη τη χώρα. Οπότε εσείς λέτε ότι διαμαρτύρεστε και είπε ο περιφερειακός τώρα ότι θα το δει. Δηλαδή, καλό πάσχα. Λύση, θα δοθεί λύση. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Καλό πάσχα, ωραία. Θα δοθεί μέχρι να δοθεί λύση, υπάρχει μια απόσταση. Καλό πάσχα, σας λέω. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι αύριο. Άρα αποκλείεται να έρθουνε. Καλό λοιπόν, πάσχα. Είμαστε και αύριο. Εγώ, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Εμείς θέλαμε να βρεθεί λύση. Και οι διευθυντές των σχολείων διαμαρτυρούνται. Κοιτάξτε, στα σχολεία της πόλης και του κέντρου, τηλεφωνούνται εύκολα. Αυτά από τα τηλεφώνια της περιφέρειας. Ναι, γιατί δείτε όμως όλη η πολιτική μας λένε ότι πρέπει η περιφέρεια να τονωθεί και τα λοιπά και πώς θα τονωθεί η περιφέρεια. Τι να σας πω. Επίσης έχετε και μια κινητοποίηση εσείς την Παρασκευή. Ναι, έχουμε μια κινητοποίηση. Αυτό τι είναι πάλι. Είναι η πανελλαδική κινητοποίηση, προσέξτε τι γίνεται. Είναι η πανελλαδική κινητοποίηση που έχει κηρύξει η Δασκαλική Ομοσπονδία, ναι. Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει ενοποίηση των παιδαγωγικών τμήματων προσχολικής αγωγής, δηλαδή αυτούς που βγάζουν νηπιαγωγούς, λοιπόν, με τα ΤΕΗ προσχολικής βρεφονηπιοκόμων, να γίνει μια εξομοίωση των τυχείων, ώστε να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα. Όπως καταλαβαίνετε, αν γίνει αυτό. Κύριε Στεφάνο μου, πώς γίνεται αυτό. Όταν σπουδάζει κανείς βρεφονηπιοκόμος, είναι βρεφονηπιοκόμος. Όταν σπουδάζει νηπιαγωγός, είναι νηπιαγωγός. Δεν μπορούν αυτά τα δύο πτυχία. Δηλαδή, σαν να μου λέτε ότι ο λογιστής θα είναι ίδιος με το δάσκαλο. Και αφού μας λείπουν δάσκαλοι, θα πηγαίνουν και κάποιοι λογιστές να διδάσκουν. Κοιτάξτε, όταν θα γίνει με τα προγράμματα εξομοίωσης. Αυτή την απόφαση έχουν πάρει τα περισσότερα παιδικά τμήματα, τα οποία βέβαια βολεύει γιατί θα πάρουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα κάνουν αυτά και προγράμματα κονδύλια. Μετά, όταν όμως θα γίνει εξομοίωση των στοιχείων αυτών, θα αποκτήσουν τα δημοτικά δικαιώματα. Εμείς δεν είμαστε κατά των ευρυφωνικών. Απλώς άλλη εκπαίδευση δίνεται 4 με 6 χρονών και άλλη εκπαίδευση 0 μέχρι 4. Γιατί η νηπιαγωγή είναι 4 με 6? Κοιτάξτε, την νηπιαγωγή, εμείς ζητάμε δίχρονη προσχολική αγωγή, υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, από 4-6. Πώς πάει 4-6, από 4 είναι το πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή η φοιτητική των νηπιαγωγείων είναι υποχρεωτική από 5-6 ετών. Ναι. Λοιπόν, το αίτημά μας είναι να γίνει από 4-6, ώστε να αυξηθούν στο νηπιαγωγείο. Τώρα υπάρχει ελεύθερη επιλογή. Και τώρα σου λέει, αφού θέλετε 4-6, βάλτε και τους βρεφικούς. Μάλιστα. Άλλη εκπαίδευση στον νηπιαγωγείο, άλλο παιδικό σταθμό. Σωστό. Η νηπιαγωγή δεν είναι φύλαξη των παιδιών. Σωστό, έχετε δίκιο. Ένα, εκεί όμως σας κόλλησαν τώρα και λέει, αφού θέλετε 4 με 6, πάρτε και τους βρεθών νηπιακόμους. Να τους τακτοποιήσουμε κι αυτούς. Και μετά θα είστε πάρα πολύ και δεν θα πηγαίνει κανένα στη δουλειά. Μα έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε τα θέματα. Δυστυχώς, αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Το Υπουργείο βέβαια έχει κάνει μια ανακοίνωση. Αλλά αυτή η ανακοίνωση που είναι θέλει να έχει και όλους και τους μέχρι και τους δεν ευχαριστημένους. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Ο Θεός βοηθός. Ωραία, οπότε θα τα πούμε και την Παρασκευή. Θα κατέβετε Αθήνα εσείς? Όχι, εμείς θα το κάνουμε κινητοποίηση στο ΠΙΤΑ. Εδώ. Ναι. Έλεγα μήπως. Όχι, το ΠΙΤΑ. Θα γίνει το ΠΙΤΑ στο Υπουργείο, αλλά και το ΠΙΤΑ σε όλες τις ευθύνες. Ναι. Οπότε θα έχετε ενημέρωση εσείς αν κάποιοι συναντηθούν με τον Υπουργό. Όχι, θα γίνει συνάντηση σίγουρα με τον Υπουργό. Αρκεί να σας δεχθεί και να μην έχει λυμμένες υποχρεώσεις. Εντάξει.
για το ξέρουμε. Αυτή η κινητοποίηση έχει βάλει και δύο τύπου κατά τη κινητοποίηση στο Υπουργείο, το ξέρει. Τι είπε δηλαδή, να μην κινητοποιηθεί. Όχι, δεν βρίσκει το λόγο, τι γίνεται κινητοποίηση. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Yeah. Δεν το πιστεύετε εσείς όμως και βγαίνετε στους δρόμους. Καλά, κοιτάξτε τι να το πιστεύετε. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλει πέρσι ότι θα είναι υποχρεωτική προσχολική αγωγή, θα γίνει υποχρεωτικό το νηπιαγωγείο και μετά βγαίνει ο Υπουργός και λέει σε 3 χρόνια, και όλα που το πιστεύεις. Δεν ξέρω κύριε Στεφάνο, έχω χάσει πάσα ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαρή. Σας ευχαριστώ. Για να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στο Δήμο Συνδικής και πιο συγκεκριμένα να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μελαντίνη. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Άντε πείτε μας εσείς τουλάχιστον ευχάριστα νέα, γιατί βλέπω ότι ξεκινάτε εκεί με παιδικές χαρές. Ναι, επιτέλους μετά από 1,5 χρόνο αναμονής έχουμε φτάσει και υπογράψαμε τη σύμβαση για τις 9 παιδικές χαρές σε πρώτη φάση που θα γίνουν στο Δήμο μας. Ναι. Έχει υπογραφεί η σύμβαση, ξεκινάμε άμεσα και με τη βοήθεια του καιρού ευελπιστούμε ως τέλη Ιανουαρίου να έχουν υλοποιηθεί και οι 9 παιδικές χαρές. Όταν λέτε βοήθεια του καιρού, τι, να μην βρέχει, γιατί βροχές έρχονται, χειμώνα έρχονται. Εντάξει, δηλαδή είναι χειμώνας και οι καιρικές συνθήκες είναι πιο αντίξωες. Πιστεύουμε ότι αν έχουμε πολλές καλές μέρες, θα προλάβουμε να τελειώσουμε μέχρι τέλη Ιανουαρίου να μπορούν να τα παιδιά να χαρούν. Καλά, τέλος πάντων, εμείς την άνοιξη τη θέλουμε, κυρίως, που θα καλυτερέψει ο καιρός. Δηλαδή, λίγα θα είναι τα παιδάκια. Δεν μου λέτε από πόσες παιδικές χαρές έχετε ανάγκη εσείς τώρα για να πείτε ότι είστε καλυμμένοι 100%? Ο Δήμος μας έχει 26 κοινότητες με 44 δημοτικά διαμερίσματα στο σύνολο. Αυτή, όπως σας είπα, είναι η πρώτη φάση των παιδικών χαρών. Άμεσα ακολουθεί και η δεύτερη φάση. Ευελπιστούμε ότι σύντομα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε σχεδόν έτοιμοι, θα προχωρήσουμε τουλάχιστον στα 9 και συνεχίζουμε μέχρι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του Δήμου. Χρήματα πού βρίσκεται, κύριε Μελαντίνη μου? Αυτό ότι μπορούμε να κάνουμε από 2 σπόρους κυρίως. Αυτό είναι το δύσκολο, πείτε μου. Ναι. Από ίδιους πόρους. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα να ενταχθείτε ή τέλος πάντων κάτι? Όχι, να... Όχι. Ό,τι έχετε από τα ταμεία του Δήμου δηλαδή. Από τα ταμεία του Δήμου, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια χρηματοδότηση για παιδικές χαρές, εκτός από αυτές τις 9 που οι 3 ήταν από το Πράσινο Ταμείο. Έτσι, από το Πράσινο Ταμείο. Και δεν μου λέτε, κύριε Μελαντίνη, τώρα εσείς που είστε και τον οικονομικό ανεκεί αντιδήμαρχος, είναι ακριβές αυτές οι παιδικές χαρές? Δηλαδή η κάθε μια πόσο μπορεί να κοστίζει? Κοιτάξτε, επειδή αυτές έχουν όλα τα ISO που χρειάζονται και που απαιτούνται και όλες οι προδιαγραφές είναι συνήθως από 20, 25, 30 χιλιάδες ανάλογα και με το χώρο που έχουμε να καλύψουμε. Η πιο μεγάλη σας εκεί πάει γύρω στο 30 δηλαδή? 30-35, ναι, ναι. Ναι. Α, δεν θα βρούμε παιδική χαρά αξίες 100.000 ευρώ, ας πούμε? Όχι, όχι. Αυτές είναι πολύ μεγάλες, δεν έχουμε τόσο μεγάλες. Δεν έχετε τόσο μεγάλες. Πολύ ωραία. Από πού ξεκινάτε για να καταλάβουμε τώρα, κυρίως εκεί η Σιδηροκαστρινή? Θα ξεκινήσουν άμεσα οι 3 παιδικές χαρές του Σιδηροκάστρου. Πολύ ωραία. Και θα επεκταθούμε, θα συνεχίσουμε. Υπάρχει μια παιδική χαρά στη Βερόνια, στο Νεοχώρι, στα Άνω Πορόγια, στην Καστανούσα. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε με κέντρο το Σιδηρόκαστρο πάτε μετά κυκλικά εσείς και καλύπτετε όλο και περισσότερες περιοχές. Όχι περισσότερες περιοχές, όπως και το αθλητικό το Άγκιστρο, το οποίο και εκεί χρήζει παιδικής χαράς. Έχει γίνει μια προεργασία. Ξεκινήσαμε αυτές που ήταν υποβετούμενα, είχαν άμεση ανάγκη να γίνουν και με βάση τον αριθμό των παιδιών που κατέχει κάθε κοινότητα. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν μου λέτε από τα παλιά αυτά τα οποία απομακρύνατε, σας έμεινε κάτι σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια, κούνιες και δεν συμμαζεύετε? Αυτά έχουμε στο σχεδιασμό ότι ό,τι μπορούμε να συλλέξουμε, να τα συντηρήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Πάντα σύμφωνα με τον νόμο, βέβαια, γιατί έχει αλλάξει πάντα ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο, ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, κύριε Μελαντίνη μου, καλή αρχή. Να είστε καλά. Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που λέτε και με τις παιδικές χαρές. Καλή είναι και αυτή η ιστορία. Μείναμε κάποια χρόνια χωρίς παιδική χαρά, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ήταν γιατί το κράτος ήθελε να φέρει σε επαφή το παιδί με άλλου είδους παιχνίδι. Σου λέει εσύ τεμπέλα μάνα που το παίρνει το παιδί και πας και το. Κλείστε λίγο, παιδιά, αυτό το ακουστικό. Που το πας στην παιδική χαρά και κάθεσαι σε μια γωνίτσα και το παιδάκι σου απασχολείται. Όχι, θα το πάρεις και θα το πας να παίξει κάπου με χώμα. Δηλαδή είναι μια φιλοσοφία η οποία έχει λογική. Σου λέει θα πας και το παιδί σου θα το απασχολείς με άλλο τρόπο. Μην το κλείνεις μόνο με τα παιχνίδια εκεί στην παιδική χαρά. Λέω εγώ τώρα. Πάμε στη διάλειμμα. Μπάζα, ναι.
Άχρηστα, όχι. Γρανίτης. Η δραματική αύξηση των στερεών αστικών αποβλήτων αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο επίγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν άμεσα τον πλανήτη και την υγεία μας. Η εταιρεία Γρανίτης δραστηριοποιείται στην συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων, γιατί τα υλικά αυτά, στην πλειονότητά τους, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη. Γρανίτης. Με άρτια τεχνογνωσία, μεγάλο στόλο μηχανημάτων και εξοπλισμό, συμβάλλουμε αποτελεσματικά για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για όλους. Γρανίτης. Τεχνική εταιρεία επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων. Αδρανή υλικά. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να ενημερωθείτε. Χαίρομαι να πρωταγωνιστώ. Όμως στο σπίτι... Η Φλός κλέβει την παράσταση. Έχει αυτή τη λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα, αυτό το άδειο.